Γεια σας. Θα κάνω εγώ το πείτε μου εσείς σήμερα, γιατί δεν ήρθε ακόμα ο Τούτσε στο στούτιο και βαριέμαι να περιμένω. Καλωσορίσατε στο πείτε μου εσείς μπλα μπλα. Λοιπόν, η ερώτηση ήταν, αν άνοιγες το δικό σου YouTube κανάλι, τι είδους βίντεο θα έκανες. Να δούμε τι βλακίες βρήκε ο Τούτσε. Θα κάνω review κουρτίνες. Δεν ξέρω τι αστείο θα έκανε ο Τούτσε. Σίγουρα δεν θα ήταν αστείο. Όπως και το σχόλιο. Κανάλι με βίντεο που δείχνει γάτες να κάνουν μιάο για μία ώρα για να κάθονται φρόνημα τα σκυλάκια μας να βλέπουν. Καλή ιδέα, εκτός αν έχεις pitbull. Τότε θα έτρωγε την οθόνη. Θα έστεινα κάμερες στο σπίτι της γιαγιάς μου και θα έκανα 24ωρο live streaming για να βλέπετε τι κάνει 24/7. Όπως το Big Brother. Τελικά είστε πολύ λήθοι. Δεν ξέρω πώς τα καταφέρνει ο Τούτσεϊ. Θα άνοιγα κανάλι που λέγεται Το Μέλλον. Δεν θα είχα βίντεο, αλλά στην περιγραφή του καναλιού θα έγραφα Coming Soon. Το ότι νομίζετε πως είστε αστεί με ξεπερνάει πραγματικά. Θα έκανα βίντεο που να εξηγώ τις απαντήσεις από σχολικά βιβλία. Ασημίνα, αυτή είναι η καλύτερη απάντηση και πιστεύω πως όντως θα πετύχαινε. Δεν ξέρω αν πρέπει να λέω τη γνώμη μου ή κάποιο αστείο σχόλιο. Δεν ξέρω πως το κάνει ο Τούτσεϊ, δεν παρακολουθώ τα βίντεο του. Αρχίζει με πω και τελειώνει με ρν. Και αμέσως μετά το πρώτο σου βίντεο θα έτρωες από το YouTube ένα πα και ένα ν. Πώς να σας μισήσουν οι γονείς σου. Οι γονείς σας μισούν ήδη, πίστεψέ με. Θα είχα πολλά παιδιά στην τουλάπα μου. Τι κάνεις? Ξεκίνησα το επεισόδιο χωρίς εσένα. Γιατί? Γιατί βαρέθηκα να σε περιμένω. Τι να με περιμένεις ρε, σε χρειάζομαι καν. Αφού εγώ λέω πάντα το intro. Σιγά το πράγμα. Σιγά το πράγμα. Οκ. Θα το θυμηθώ αυτό. Πού μείναμε? Hi, by the way, hello. Σε ποιο σχολείο μείναμε? Θα είχα πολλά παιδιά στην τουλάπα μου. Táx, και κάθε okay, μέρα. Okay. Ποια ήταν η ερώτηση? Έλεος. Θα είχα πολλά παιδιά στην τουλάπα μου και κάθε μέρα θα επέλεγα ένα με κλειστά τα μάτια και θα το έκανα review. Τι? Μου γάμισες το flow τώρα. Θα ανέβαζα βίντεο με εμένα να περπατάω. Δηλαδή θα βιντεοσκοπούσα τα πόδια μου να περπατάνε. Πλάκα πλάκα αντίνα. Αυτό θα πετύχαινε. Θα έκανα face swap και deep fake το πρόσωπο ξένων διασήμων πάνω σε Έλληνες YouTubers. Ή αντίθετα. Σίγουρα πολλοί θα θέλαν να δουν τα μούτρα μου στα μούτρα του Spider-Man. Παράδειγμα. Θα έφτιαχνα opposite unboxing video. Δηλαδή αντί να βγάζω προϊόντα από ένα κουτί, θα έβαζα προϊόντα πίσω στο κουτί τους. Θα έκανα music covers χρησιμοποιώντας το τό που κάνει ο Βλάκας. I'm the bad guy. Αν άνοιγα ένα δικό κανάλι YouTube, θα είχε θέμα τύψια το πώς θα σε βάλει σε ένα γαμημένο πείτε μου εσείς το τούτσι! Είχε 150 likes. Το ξέρεις πως δεν πρόκειται να σε βάλει. Μην παίζεις τον έξυπνο Νίκο. Το βίντεο μου θα ήταν σχεδόν όλο διαφημίσεις με λίγο περιεχόμενο μέσα. Σαν την τηλεόραση δηλαδή. Θα έκανα trap που βγάζει νόημα. Είναι δύσκολο αλλά θα προσπαθήσω. Καλή επιτυχία φίλε μου. Θα έκανα το comment song 7. Σίγουρα δεν υπάρχει άλλο τέτοιο βίντεο στο YouTube. Αρχικά είπα κανάλι, όχι βίντεο. Και δεύτερο, σου έκανα like. Θα έφτιαχνα how to κανάλι. Υπάρχουν ήδη, αλλά εγώ θα έδειχνα πως να φτιάξεις μια γη σε 7 μέρες. Το πιάσες? Επειδή είμαι ο Θεός. Ναι και ναι. Το YouTube δεν είναι έτοιμο να ακούσει την ιδέα μου. Το κανάλι σου λέγεται Greek Unboxers και Gamers. Δεν νομίζω να ήταν πρωτότυπη ιδέα. Έχω ήδη ένα βίντεο, είμαι YouTuber. Πες μου. Okay. So, έχει βίντεο που λέγεται Θλιβερή Ανακοίνωση και στο βίντεο λέει πως για λίγες μέρες δεν θα μπορεί να κάνει βίντεο. Ποια είναι η φάση? Έχει ανοίξει το κανάλι του την ίδια μέρα. Δηλαδή ανοίγει κανάλι και την ίδια μέρα λέει sorry παιδιά, δεν μπορώ για λίγες μέρες να κάνω βίντεο. Το κανάλι που θα έφτιαχνα θα λεγόταν 2 Hours to Live, όπου θα έπαιζα όλες τις ταινίες από μια τριλογία σε μια οθόνη ταυτόχρονα, π.χ. Star Wars, Lord of the Rings και άλλα, ώστε να βγει το meme πραγματικότητα.
Ωραία ιδέα, αλλά ξέρεις τι θα έτρωγες από το YouTube? Θα έτρωγες έναν πολύ νόστιμο copyright! Και όχι τυπικό copyright, θα σου έκλειναν εντελώς το κανάλι. Καλή επιτυχία! Θα ανέβαζα αστεία TikTok. Sorry, δεν μπορώ να λέω TikTok χωρίς να κάνω εμετό. Θα έφτιαχνα κανάλι που λέγεται πώς να γίνεις demonetized και θα ανέβαζα ξανά τα δικά σου βίντεο. No. Άμα άνοιγα δικό μου κανάλι θα έκανα reaction channel γιατί με τεμπέλεις. Εσύ και το μισό YouTube. Θα έκανα review διάφορα είδη σκόνης. Π.χ. σκόνη μπάνιου, σκόνη κουζίνας, σκόνη στα επιπλά κτλ. Θα έκανα Q&A βίντεο, αλλά αντί να απαντάω ερωτήσεις του κοινού, θα ρωτούσα εγώ κάτι για να απαντάει το κοινό. Καλή ιδέα! Εννοείς όπως τα πείτε μου εσείς! Θα έκανα ένα κανάλι που στόχος μου θα ήταν να έχω τα περισσότερα dislikes στο YouTube. Θα έπαιρνα κίνες. Δεν γίνεται όσο υπάρχει ακόμα το YouTube Rewind 2018. Και το τελευταίο σχόλιο. Θα έφτιαχνα 10 λεπτά βίντεο για περισσότερα λεφτά, όπου το 1 λεπτό θα ήταν χορηγημένο ή μιλώντας για το merch μου, ή κλαίγοντας για προβολές, ή clickbaiting, ή μιλώντας με ψεύτικη θετικότητα και γενικά να είμαι ιντερνετικό καρκίνο, με 9 λεπτά καλό περιεχόμενο. Το αντίθετο από το 90% του YouTube δηλαδή. Μπράβο, νομίζω δεν είδα όλα τα σχόλια από την αρχή. Έχω το αίσθημα ότι ήταν πολύ κακό επεισόδιο. Πριν πάμε στο επόμενο επεισόδιο, να σας πω κάτι. Βασικά σχεδόν όλοι γράφανε το ίδιο σχόλιο τύπου όνομα, άνω κάτω τελεία, βίντεο, άνω κάτω τελεία. Δεν ξέρω γιατί το γράψατε όλοι έτσι. Μάλλον το top σχόλιο ήταν έτσι και όλοι το αντιγράψατε, γιατί έχετε την τάση στα πείτε μου εσείς να αντιγράφετε απαντήσεις. Και δυσκολεύτηκα πάρα πολύ να βρω σχόλια, γιατί δεν ήθελα να βάλω τέτοιο στυλ σχόλιο. So, σταματήστε να αντιγράφετε. God damn it. Λοιπόν, για το επόμενο επεισόδιο θέλω να μου πείτε, τι είναι κάτι που πρέπει να σταματήσουν όλοι να κάνουν? Δηλαδή, τι σε εκνευρίζει που κάνει ο κόσμος που απλά θέλεις να σταματήσουν? Π.χ. βίντεο με χορούς στο TikTok. Κατάλαβες. Γράψε την απάντησή σου πιο κάτω στα YouTube comments και θα διαλέξω τα αγαπημένα μου στο επόμενο επεισόδιο του. Μην είσαι πίκρης. Να το πω εγώ, είμαι ο Παλμάνας. Πες το εσύ. Πείτε μου εσείς. Πες το με περισσότερο ενθουσιασμό. Πείτε μου εσείς. Τράβα το πιο μεγάλο, πείτε μου εσείς! Πείτε μου, βοσινά η Ελλάδα, μου. Έτσι.